Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε σήμερα ένα έτσι ιδιαίτερο mail. Θα έχετε δει τον τίτλο του βίντεο. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει χωρίσει και 8 μήνες μετά δεν το ξεπερνάει και θεωρεί ότι ίσως να φταίει η ανασφάλειά της ή οτιδήποτε άλλο και ρωτάει τη γνώμη μας. Διαβάζω το mail της φίλης. Αγαπητή Θέκλα, αγαπητή μου Θέκλα, λένε ότι η ζωή δεν έχει εγχειρίδιο, όμως οι συμβουλές που μας δίνεις στα βίντεο είναι εγχειρίδιο ζωής. Μας καθοδηγείς μέσα από τα βιώματα των φίλων στο κανάλι σου με τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών. Τι πιο πολύτιμο στον κόσμο. Να ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση. Να σε έχει ο Θεός καλά και εσένα και την οικογένεια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αν και δεν θεωρώ ότι τα βίντεο είναι εγχειρίδια ζωής, τα βίντεο έχουν σκοπό να συμβάλλουν στη ψυχοεκπαίδευση των ανθρώπων που τα παρακολουθούν, να μάθουν κάποιες βασικές γνώσεις ψυχολογίας και να προβληματίζονται δημιουργικά γύρω από την επίλυση των δικών τους θεμάτων, την οποία οπωσδήποτε θα αναλάβουν ήδη ή με τη βοήθεια την εξειδικευμένη κάποιου ειδικού. Τη λύση στο να μην μένω μέσα σε ένα νεκρό γάμο που διατηρούσα λόγω ανασφάλειας τα 10 από τα 17 χρόνια, αλλά και επειδή δεν ήθελα να νιώσει το παιδί τον πόνο που ένιωσα εγώ από το πάρα πολύ δύσκολο διαζύγιο των δικών μου γονιών, την έδωσε ο πρώην σύζυγος πριν 8 μήνες, όπου βρήκε άλλη γυναίκα και αποφάσισε να φύγει βία. Με βάση όσα διαβάζω παρακάτω στο mail, το να φύγει βία αντιλαμβάνομαι ότι σημαίνει να φύγει ξαφνικά και προειδοποιείται. Έχουν περάσει 8 μήνες και ακόμα δεν μπορώ να χορέψω αυτό το χωρισμό. Είναι η ανασφάλειά μου? Είναι που βρέθηκα να πρέπει να πληρώνω τα πάντα μόνη μου και να πέσω πάλι στην ανάγκη της χειριστικής τσιγκούνας μητέρας μου? Είναι που κάνει τη ζωή του και εγώ έχω να διαχειριστώ όλες τις συναισθηματικές δυσκολίες του παιδιού? Είναι που δεν μπένθησα το χωρισμό των γονιών μου και κάνω προβολή στο παιδί μου? Είναι επειδή νιώθω ότι το παιδί θα νιώσει ντροπή όπως ένιωθα εγώ στα 21 μου που χώρισαν? Παρόλο που το δικό μου διαζύγιο ως τώρα είναι άκρος πολιτισμένο, ή είναι επειδή ήρθε η ώρα επιτέλους να σταθώ στα πόδια μου και δεν μπορώ? Λες ότι το δικό σου διαζύγιο είναι άκρος πολιτισμένο, φαντάζομαι το διαζύγιο του γονιού σου δεν ήταν ιδιαιτέρως πολιτισμένο και γι' αυτό εσύ ντρεπόσουν τότε. Προσπαθώ να το ανακαλύψω, όμως τα λεφτά πλέον δεν μου φτάνουν για ψυχοθεραπεία, πληρώνω του παιδιού. Η δωρεάν δομή είναι μόνο πρωινές επισκέψεις και μου είναι αδύνατον να λείπω από τη δουλειά. Όταν όμως το παιδί κάνει τον κύκλο των συνεδριών του, θα συνεχίσω και πολύ καλά θα κάνεις. Δεν προκάλεσα, ούτε θα προκαλέσω γονική αποξένωση, μπράβο. Δεν είπα στο παιδί ότι υπάρχει άλλη γυναίκα. Η θεραπεύτρια που παρακολουθεί το παιδί μου είπε ότι είναι δική του δουλειά να το πει και πήρα το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί για να κάνω το χωρισμό κοινή απόφαση. Και πολύ καλά έκανες και πολύ όρημα έδρασες. Το παιδί δεν ζούσε καυγάδες, ούτε νεκρικές σιωπές, του έχει έρθει πολύ απότομος ο χωρισμός, είναι στην εφηβεία και έχει ξεσπάσματα μόνο σε μένα συνέχεια για το χωρισμό. Είναι 15 ετών. Νιώθω δύο αδικίες. Στον μπαμπά του δεν έχει ξεσπάσματα και αρχίζω να νιώθω μια τεράστια αδικία. Με μένα τσακώνεται συνέχεια για το διαζύγιο, όταν του λέω να διαβάσει, όταν του βάζω όρια για το κινητό, νιώθω ότι γίνεται χειριστικό κάποιες φορές και μέσα μου φουντώνει η αδικία αυτή. Δεν ήταν έτσι η σχέση μας. Είναι όμως και ένα 15χρονο παιδί, το οποίο ίσως με αφορμή το διαζύγιο μπήκε στην εφηβεία. Μπήκε ψυχολογικά στην εφηβεία. Ο πρώην σύζυγος, σαν να μην έχει συμβεί κάτι, θέλει να είμαστε φίλοι για το παιδί, να τον ενημερώνω συνέχεια και θέλει να συναντηθούμε μέσα στις γιορτές. Το χαρτί του διαζυγίου, ενώ του είπα να πάμε για την οριστική υπογραφή πριν ένα μήνα, είπε τον επόμενο και ακόμα δεν έχει έρθει να πάμε στον δικηγόρο. Κυκλοφορεί όμως με τη νέα του σύντροφο διακριτικά. Λένε για το καλό του παιδιού ότι πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις οι γονείς. Δεν τσακώνομαι με τον πρώην σύζυγο, παροτρύνω το παιδί να περνάει χρόνο μαζί του όποτε θέλει. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Δεν χώριζα για το καλό του παιδιού και τελικά μόνο καλό δεν της έκανα. Δεν χώριζα τον πρώην σύζυγο για μια ασφάλεια εντός εισαγωγικών που ήθελα και τελικά βρέθηκα ξεκρέμαστη. Δεν χώριζα τον πρώην σύζυγο γιατί ένιωθα και μια λύπη μέσα μου για να μην το διώξω από το σπίτι και τελικά με χώρισε αυτός. Οποιαδήποτε επιλογή έχω κάνει είναι λάθος. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Να μην θυμώσω, να μην νιώσω αδικία, να γίνουμε φίλοι για το καλό του παιδιού. Ειλικρινά δεν ξέρω. Εύχομαι το mail μου να το κάνεις βίντεο και να με βοηθήσεις. Καλές γιορτές με υγεία.
Φιλενάδα, αν έχει ένα πρόσωπο με το οποίο είναι καλή ιδέα να θυμώσεις, δεν είναι ο πρώην άντρας σου, αλλά είναι ο εαυτός σου. Επειδή εσύ διαγράφεις ξεκάθαρα ότι για πολλά χρόνια, λες εδώ 10 από 17 χρόνια γάμου, δεν χώριζες, παρόλο που ο γάμος είχε ουσιαστικά τελειώσει για σένα. Άρα, αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο με το οποίο είναι λογικό να θυμώσεις, είναι ο εαυτός σου, για την ατολμία που έδειχνες, που έδειξες για 10 ολόκληρα χρόνια και που αποδείχθηκε στο τέλος ότι δεν ήταν καλή ιδέα. Θεωρώ, με τον τρόπο που τα περιγράφεις, ότι ο πρώην άντρας σου έκανε το σωστό όταν αγάπησε μια άλλη γυναίκα να χωρίσει από το γάμο του, να κρατήσει σωστά το ρόλο του ως πατέρας. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τη διατροφή, γιατί λες ότι τα πληρώνεις όλα εσύ. Ελπίζω να παίρνεις διατροφή, να έχεις διεκδικήσει και να παίρνεις τη διατροφή για το παιδί που δικαιούσε και που δικαιούται το παιδί ουσιαστικά. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό που έκανε ο άντρας σου, να φτιάξει μια άλλη ερωτική σχέση προτού χωρίσετε. Από την άλλη όμως, δεν έκανε και κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανες εσύ, με την έννοια ότι εσύ παρέμεινες, και το ξέρουμε σίγουρα για σένα, παρέμεινες 10 χρόνια σε ένα γάμο που δεν ήσουν με τη θέλησή σου και που δεν ήσουν πραγματικά εκεί. Δεν σε κατηγορώ, δεν τον κατηγορώ. Σαφώς ούτε η δική σου στάση ήταν η καλύτερη στάση που θα μπορούσες να έχεις για τη δική σου ψυχική υγεία του παιδιού σου και γενικότερα όλων, ούτε και η δική του. Ο γέγονε γέγονε όμως. Ό,τι έχει συμβεί, έχει συμβεί. Τώρα έχεις μια πραγματικότητα μπροστά σου, έχεις χωρίσει, υπενθύμησε τον πρώην σύζυγο και επιδίωξε την υπογραφή του διαζυγίου. Είναι καλύτερα να τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες οι νομικές, γιατί έτσι νιώθουμε και μέσα μας ψυχικά ότι πάμε στο επόμενο στάδιο, τελειώνει ο γάμος και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως πραγματικά είναι. Και χρειάζεται να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου. Το γράφεις και μόνη σου ότι προφανώς δεν έχεις πενθήσει το διαζύγιο το γονιό σου και ίσως τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να το πράξεις. Να πενθήσεις το διαζύγιο των δικών σου γονέων, το οποίο όπως γράφεις σου συνέβη και το διαζύγιο το γονιό σου όταν ήσουν 21 έτους και από τα συμφραζόμενα αυτών που γράφεις προκύπτει ότι ήταν ένα συγκρουσιακό διαζύγιο το οποίο σε έκανε να ντρέπεσαι κιόλας. Και ήταν και άλλες εποχές τότε. Ίσως ήταν πιο ντροπιαστικό να χωρίζουν οι γονείς από ό,τι είναι σήμερα. Τώρα, το παιδί σου, επειδή ζει μαζί σου και επειδή είσαι το πιο κοντινό του πρόσωπο, είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο τα ξεσπάσματα του να τα κατευθύνει προς εσένα. Ενώ ο πατέρας, ο οποίος δεν μένει στο σπίτι και δεν έχει τη φύλαξη του παιδιού, που το βλέπει λίγες ώρες, να είναι σαν ένας εξωτερικός παράγοντας, ο οποίος έχει λίγη ώρα μαζί με το παιδί, οπότε το παιδί δεν θα νιώσει και τόση οικειότητα και ασφάλεια ώστε να κάνει τα ξεσπάσματα του στον πατέρα. Αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό σου σε σχέση με την ευθύνη του πατέρα, ότι έκανε εξωσυζυγική σχέση και το γεγονός ότι δεν το έχεις πει στο παιδί ορθά και σοφά ακολουθώντας τις οδηγίες της θεραπεύτριας του παιδιού, να σκέφτεσαι ότι ίσως αδικήσε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αν το παιδί γνώριζε ότι ο πατέρας έχει εξωσυζυγική σχέση, δεν θα έριχνε την ευθύνη για το χωρισμό σε σένα. Η αλήθεια όμως είναι, αγάπη μου, ότι ο γάμος σου είχε τελειώσει για σένα τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Άρα αυτό που συνέβη και τώρα είναι ότι κάποιος το κάλεσε. Ο πρώην άνδρας σου κάλεσε το τέλος του γάμου. Το παραδέχτηκε και το είπε ότι ο γάμος έχει τελειώσει. Είναι δύσκολα και στενάχωρα τα συναισθήματα που έχεις. Είναι αντιληπτό και κατανοητό. Είναι δύσκολο να τα διαχειριστείς. Γράφεις εσύ ίδια ότι ίσως να μην μπορείς να αναλάβεις αυτή τη στιγμή την ευθύνη του εαυτού σου. Είναι κατανοητό και φυσιολογικό να νιώθεις ότι δεν μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου. Εγώ βλέπω όμως μέσα από τα γραφόμενα σου μια γυναίκα που έχει κάθε καλή διάθεση να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού της. Μετά από ένα διαζύγιο δεν είναι εύκολο να επανέλθουμε στις ισορροπίες μας. Χρειάζεται χρόνος. Ένας χρόνος, 2 χρόνια, χρειάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα για να συνειδητοποιήσουμε τη νέα συνθήκη, να αντιληφθούμε τι πραγματικά έχει συμβεί στη ζωή μας και να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε όσο πιο δημιουργικά γίνεται και να μπορέσουμε στην ουσία να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας, to reinvent ourselves που λένε οι Εγγλέζοι.
κάτι τέτοια περιστατικά, όπως ένα διαζύγιο ή μια μεγάλη αλλαγή ζωής, μας δίνει την ευκαιρία και την ευχέρεια να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας, να μάθουμε ποιοι είμαστε, να μάθουμε τι θέλουμε, να μάθουμε τι μας εκφράζει καλύτερα, να βρούμε τρόπους για να είμαστε καλύτερα μόνοι μας. Αντιλαμβάνομαι ότι μεγαλώνοντας ένα έφηβο παιδί, με τα ξεσπάσματά του, όλο αυτό είναι προκλητικό, προκαλεί προκλήσεις, είναι challenging που λένε οι Εγγλέζοι, προκαλεί δυσκολίες. Θα ήταν πιο εύκολα αν το παιδί ήταν μικρότερο ή αν δεν είχε τα ξεσπάσματα, όμως αυτή είναι η πραγματικότητά σου. Αυτή είναι η συνθήκη σου. Τα καλά νέα είναι ότι η εφηβεία ξεπερνιέται. Ότι περνάει το χρονικό διάστημα αυτό της εφηβείας, οριμάζει ψυχοσυναισθηματικά το παιδί και πλέον δεν έχει την ανάγκη να ξεσπάει στο γονιό του. Επίσης το παιδί σου κάνει ψυχοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει το παιδί να ισορροπήσει. Και εσύ χρειάζεσαι όμως να ισορροπήσεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λες ότι δουλεύεις και τις ώρες που υπάρχουν οι δωρεάν συνεδρίες, τις δωρεάν δομές δεν μπορείς να συμμετέχεις. Πρέπει να βρίσκεις όμως χρόνο για να κάνεις πράγματα μόνη σου, τα οποία να σου φέρουν την ισορροπία και την καθαρότητα του μυαλού. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ η άσκηση έξω στη φύση, το να πηγαίνεις μεγάλους μακρινούς περιπάτους μέσα στη φύση, να ακούς ίσως μουσική της αρεσκίας σου ή να ακούς βίντεο ή να ακούς podcast ή να ακούς συζητήσεις ωφέλιμες ψυχοεκπαιδευτικές. Αυτό θα σου έκανε πολύ καλό. Επίσης θα σου έκανε καλό να ασχοληθείς με την φροντίδα του σώματος και της ψυχής σου περισσότερο. Το διάβασμα ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων και ψυχοφέλιμων βιβλίων βοηθάει. Το περπάτημα στη φύση και η άσκηση στη φύση, όπως έχω αναφέρει ήδη, μπορεί να βρεις ένα χόμπι το οποίο να σε βοηθάει να ισορροπείς. Αν έχεις κήπο, μπορείς να ασχοληθείς με την κυπουρική ή μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε σε φέρνει σε επαφή με το χώμα και τη φύση. Αν έχεις κατοικίδιο, μπορείς να ασχοληθείς με το κατοικίδιο. Η επαφή μας με τη φύση, η επαφή μας με τα ζωντανά μας βοηθάει να ερχόμαστε σε επαφή με τα συναισθήματα μας και με τον εαυτό μας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλο φορτίο, βαρύ φορτίο, το δύσκολο διαζύγιο το γονιό σου το οποίο δεν έχεις ακόμη ξεπεράσει. Είσαι όμως σε ένα πολύ καλό δρόμο γιατί συνειδητοποιείς ποια είναι αυτά που σε ενοχλούν. Ποια είναι αυτά που σε ενοχλούν είναι όλα μαζί. Η εύκολη λύση που δεν θα επιφέρει λύση στο πρόβλημα, η εύκολη οδός είναι να θυμώσεις με τον πρώην άντρα σου, να γίνεις εχθρός με αυτόν και να λειτουργήσεις με τρόπους ανώριμους και κακοποιητικούς προς τον εαυτό σου, προς τον πρώην άντρα σου και προς το παιδί σου. Κάτι τέτοιο δεν θα το κάνεις και δεν θα σε τιμούσε να το κάνεις. Τώρα ήρθε η ώρα να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου. Τώρα ήρθε η ώρα να πλύνεις τα άπλυτα που κουβαλάς τόσα χρόνια και τώρα ίσως είσαι και έτοιμη να το κάνεις. Μπορείς στα 21 σου, όχι σίγουρα, στα 21 σου δεν ήσουν έτοιμη να αντιμετωπίσεις όλο εκείνο το βάρος που φορτώθηκες από τους γονείς σου. Τώρα όμως είσαι σε θέση να το διαχειριστείς και να χαίρεσαι για το δικό σου το παιδί, το οποίο έχει ξεσπάσματα, το οποίο σε κατηγορεί για το διαζύγιο, το οποίο εκφράζει τα αρνητικά του συναισθήματα, γιατί σημαίνει ότι λειτουργεί με ένα φυσιολογικό τρόπο και δεν θα μείνει στο παιδί με αυτόν τον τρόπο κατάλοιπο από το δικό σας διαζύγιο, όπως προφανώς έμεινε σε σένα. Άρα δεν τα κάνεις όλα λάθος, δεν είσαι η χειρότερη μητέρα, δεν ήσουν η χειρότερη σύζυγος, είσαι ένας άνθρωπος φυσιολογικός, ο οποίος έχει τις συνθήκες τις συγκεκριμένες τις δικές σου, έχει τις δυσκολίες σου, έχεις όμως και αυτογνωσία, έχεις όμως και θέληση και ικανότητα για να δουλέψεις πνευματικά, να εξελίξεις τον εαυτό σου και να κάνεις καλύτερη και τη δική σου ζωή και των ανθρώπων που αγαπάς και είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρεις. Είσαι στο σωστό σημείο. Τώρα είναι η ώρα και σου εύχομαι ολόκαρδα κάτι που είμαι σίγουρη πως θα το κάνεις, να βγεις νικήτρια σε αυτόν τον αγώνα που έχεις με τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Σε αυτή τη μάχη που καλείσαι να δώσεις, την πνευματική μάχη για να υπερβείς τον εαυτό σου. Έχεις όλη μου την αγάπη και μια νεωρή αγκαλιά. Σε φίλω. Και από εδώ στο κανάλι είμαι σίγουρη και στα σχόλια θα διαβάσεις τη συμπαράσταση και τη συμπαράταξη των ανθρώπων του καναλιού. Καλή δύναμη.